μέσα από τον διάλογο που θα έχουμε με τον πρόεδρο και γενικότερα τους δικαστές του ανώτατου, του εφετείου. Ακόμα προχωρούμε στην ενοικίαση κτηρίου για στέγαση του Διοικητικού Δικαστηρίου Διεθνούς Προστασίας. Φίλε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, παράλληλα με τα πιο πάνω, προχωρούμε και σε ποιοτικές τομές στο σύστημα δικαιοσύνης, με στόχο την ενίσχυση της ευελιξίας, αποτελεσματικότητας, αλλά ιδιαίτερα και της ταχύτητας λήψης αποφάσεων, όπως η σύσταση πρωτοβάθμιου διοικητικού δικαστηρίου, το οποίο ήδη συμβάλλει καθοριστικά στην αποσυμφόρηση του έγκου εργασίας στο ανώτατο δικαστήριο. Εγκαθιδρύουν Διοικητικό Δικαστήριο Διεθνούς Προστασίας, το οποίο θα εκδικάζει προσφυγές από αιτητές ασύλου. Το σχετικό νομοσχέδιο έχει επικυρωθεί από την Βουλή, έχει ψηφιστεί από την Βουλή και οι διαδικασίες για τη συγκρότηση και λειτουργία του δικαστηρίου βρίσκονται σε πορεία υλοποίησης. Ενώπιον της Βουλής ευρίσκεται και νομοσχέδιο αναφορικά με την συμμόρφωση της διοίκησης στις αποφάσεις του Διοικητικού Δικαστηρίου, όπως επίσης και νομοσχέδιο για την ίδρυση Εμπορικού Δικαστηρίου, το οποίο θα εκδικάζει με ταχύες διαδικασίες αστικές υποθέσεις με έντονο εμπορικό χαρακτήρα. Επιπλέον, η αναμενόμενη εφαρμογή της λεγόμενης